Κυρίες και κύριοι βουλευτές, σήμερα συζητάμε το ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Ωστόσο, με όσα συμβαίνουν γύρω μας τις τελευταίες μέρες, η έννοια της ασφάλειας στην ευρύτερη όμως διάστασή της καθίσταται κρίσιμη και ουσιαστική, καθίσταται και το μεγάλο ζητούμενο για κάθε Έλληνα πολίτη. Και αν δεν κάνω λάθος, κυρίες και κύριοι της κυβερνητικής πλειοψηφίας, εσείς ήσασταν που υποτίθεται ότι θα φέρνατε στη χώρα την τάξη και την ασφάλεια. Αυτό λέγατε. Όμως σήμερα έχετε οδηγήσει τη χώρα στα πρόθυρα του χάους και σε μια κατάσταση γενικευμένης ανασφάλειας. Με τις ιδεολειπτικές αιμονές σας, με τον αυταρχισμό και την αλαζονία σας και με την πρωτοφανή διαχειριστική σας ανικανότητα, παράγεται περισσότερη ανασφάλεια και φόβο από όσοι μπορεί ο μέσος Έλληνας πολίτης να καταναλώσει. Έχετε βεβαίως θυσιάσει τα πάντα στο βωμό της επικοινωνίας. Νομίζετε ότι μπορεί κανείς να κυβερνά μια χώρα και έναν λαό χωρίς σχέδιο για τα μείζωνα προβλήματα, παρά μονάχα με αλαζονία και με αυταρχισμό. Αρκεί να έχει καλό επικοινωνιακό επιτελείο και στήριξη από τα μέσα ενημέρωσης. Είχατε προεκλογικά, πέρα από το ότι είχατε κάνει κεντρικό θέμα, το θέμα της ασφάλειας, ο ίδιος ο σημερινός Πρωθυπουργός και Αρχηγός της Αντιπολίτευσης τότε με είχε φέρει τρεις φορές στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό, όλες για το θέμα της ασφάλειας. Και εν τέλει, στους 7 αυτούς μήνες που κυβερνάτε, αποδεικνύεται και αναδεικνύεστε η πιο ανίκανη κυβέρνηση να προασπίσει την ασφάλεια των πολιτών. Προσλάβατε 1.500 ειδικούς φρουρούς με fast-track διαδικασίες και βεβαίως χωρίς να τους περάσετε καμία εκπαίδευση. Τους δώσατε όμως όπλα να κυκλοφορούν στους δρόμους. Γιατί? Μα για να δείξετε στους πολίτες ότι αυξάνονται οι αστυνομικοί στους δρόμους και οι περιπολίες. Πολύ ωραία. Και κοντεύουμε τώρα να θρηνήσουμε θύματα. Από θαύμα δεν έχουμε θρηνήσει θύματα μέχρι στιγμής. Πώς δίνεις όπλο σε ανεκπαίδευτους ανθρώπους να βγαίνουν στον δρόμο? Τη μία χτυπήθηκαν από μπράβους της νύχτας και απόλεσαν το υπηρεσιακό τους όπλο. Την άλλη, ένας αστυνομικός με πολιτικά βρέθηκε μέσα σε πανεπιστημιακό χώρο με το όπλο παρατεταμένο να απειλεί να το χρησιμοποιήσει απέναντι σε φοιτητές. Προχθές ένας άλλος το χρησιμοποίησε απέναντι σε πολίτη, το πυροβόλησε, πυροβόλησε το αυτοκίνητό του. Επειδή, λέει, διαπληκτίστηκαν στον δρόμο. Είναι αυτή η σοβαρή πολιτική για την ασφάλεια? Πιστεύετε ότι μπορεί να αισθάνεται ασφαλής ο Έλληνας πολίτης βλέποντας όλα αυτά τα περιστατικά? Έχετε μετατρέψει τη χώρα σε Far West. Και για να ολοκληρώσετε το σκηνικό της γενικευμένης ανασφάλειας και της γενικευμένης σύγκρουσης, οργανώσατε προχθές απόβαση των ΜΑΤ στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Και γινόμαστε τα τελευταία 24 ώρα μάρτυρες πρωτοφανών σκηνών βίας και συγκρούσεων πολεμικής έντασης. Ανεξέλεγκτης και επικίνδυνης βίας. Είστε με τα καλά σας? Τι είναι αυτά τα πράγματα, τι ακριβώς κάνετε? Ποιος έχει την ευθύνη? Ποιος έχει την ευθύνη για αυτή την εικόνα? Την εικόνα του εμφύλιου διχασμού. Ποιος έδωσε εντολή στα ΜΑΤ να σπάνε τα αυτοκίνητα των πολιτών που διαμαρτύρονται? Ποιος έδωσε εντολή στα ΜΑΤ να υβρίζουν τους κατοίκους των νησιών που διαμαρτύρονται και να τους λένε τουρκόσπορους? Θα αναλάβει κανείς την ευθύνη για αυτά που γίνονται? Θα αναλάβετε
έστω ένας από εσάς, είτε η πολιτική ηγεσία, είτε η φυσική ηγεσία θα αναλάβει κανένας την ευθύνη για αυτή την αθλειότητα? Νομίζετε άραγε ότι με τη βία και τον αυταρχισμό μπορείτε να λύνετε προβλήματα? Ή μήπως νομίζετε ότι στην εποχή του διαδικτύου και της ταχύτητας της επικοινωνίας θα καταφέρετε να κρύψετε από τον ελληνικό λαό αυτές τις εικόνες της ντροπής? Με αποφάσεις της ντροπής, όπως αυτή που έλαβε η απευθείας υπαγόμενη στο Μαξίμου διοίκηση της ΕΡΤ, που απαγόρευσε στους δημοσιογράφους των περιφερειακών σταθμών να ανεβάζουν τοπικές ειδήσεις, αν αυτές πρώτα δεν ελεγχθούν από τα κεντρικά στην Αθήνα. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Θα δώσετε εξηγήσεις για αυτά, κύριε Κεραπετρίτη? Σας βλέπω εδώ ως υπουργός επικρατείας, μιας και ο πρωθυπουργός δεν τολμά να έρθει σήμερα στη Βουλή για να δώσει απαντήσεις. Αυτά δεν γινόντουσαν ούτε στην εποχή της ΙΕΝΕΔ. Και τι νομίζετε ότι θα καταφέρετε με αυτόν τον τρόπο? Πιστεύετε ότι θα καταφέρετε να κρύψετε την αλήθεια? Δεν κρύβεται η αλήθεια. Όσο και αν θέλετε να ελέγξετε την ενημέρωση, όσο και αν προσπαθείτε και στα ιδιωτικά μέσα και στη δημόσια τηλεόραση να ελέγξετε τις ειδήσεις, οι εικόνες είναι αδιάψευστες. Βλέπω τα βάζετε τώρα με τον Περιφερειάρχη του Βορείου Αιγαίου. Μα μέχρι προχθές εσείς δεν ήσασταν που πανηγυρίζατε για την εκλογή του? Εσείς δεν λέγατε ότι βάφτηκε ο χάρτης της Ελλάδας μπλε? Δεν λέγατε ότι κερδίσατε 12 από τις 13 περιφέρειες? Όλες τις κερδίσατε με εξαίρεση την Κρήτη? Ο κ. Μητσοτάκης δεν τα έλεγε αυτά? Δεν πανηγύριζε για την εκλογή του κ. Μουτζούρη? Τώρα τι μας λέτε? Τώρα αυτός είναι το πρόβλημα, ο δικός σας άνθρωπος? Θα αναλάβει λοιπόν κανείς την ευθύνη για αυτές τις άθλιες εικόνες? Και ειλικρινά, εγώ θεωρώ ότι αυτή η εικόνα δεν σας τιμά σήμερα εδώ. Δεν σας τιμά. Αναφέρομαι στον κύριο Κεραπετρίτη, αλλά προς τιμή του είναι εδώ. Πού είναι όλοι οι υπόλοιποι που έχουν την ευθύνη? Πού κρύβονται? Μα είναι πάγια τακτική σας αυτή. Οι υπεύθυνοι υπουργοί να το βάζουν στα πόδια, να κρύβονται. Γιατί τους κρύβετε? Τα έκανε μπάχαλο προχθές ο κύριος Αυγενάκης στα θέματα του αθλητισμού, στο ποδόσφαιρο. Τον κρύβατε τον κύριο Αυγενάκη από τη Βουλή. Τον κρατήσατε όμως. Αναλάβατε εσείς όλη την ευθύνη. Τον κρατάτε υφυπουργό. Να έρχεται να παίρνει μέρος στις φωτογραφίες. Τα έκανε μπάχαλο ένας μετά τον άλλον όλοι οι συντονιστές, υπουργοί και υφυπουργοί, που δώσατε ανάθεση να διαχειριστούν το προσφυγικό. Τους αλλάξατε όλους όπως αλλάζουν τα πουκάμισα. Τους κρατάτε όμως υπουργούς, τους κρύβετε όμως. Δεν έρχονται εδώ να αναλάβουν την ευθύνη. Πού είναι σήμερα ο κύριος Μηταράκης και ο κύριος Κουμουτσάκος? Φλέγεται η Λέσβος και η Χίος. Πού είναι? Πού κρύβονται? Πού είναι ο κύριος Χρυσοχοΐδης να μας μιλήσει για την τάξη και την ασφάλεια και για το υψηλό φρόνημα των αστυνομικών? Πού είναι να μας μιλήσει που όταν έφυγε ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν άλλαζε η κυβέρνηση, θυμάστε τι έλεγε στους αστυνομικούς? Τώρα πια δεν θα ντρέπεστε. Τώρα πια θα είστε με ψηλά το κεφάλι. Πού είναι να απολογηθεί για αυτή την άθλια εικόνα του ξυλοδαρμού αστυνομικών από πολίτες μέσα στα δωμάτια τους? Για αυτή την άθλια εικόνα ντροπής για την ελληνική αστυνομία. Θα αναλάβει κανείς την ευθύνη για αυτές τις εικόνες? Θα έχει κανείς την ευθυξία, έστω την ευθυξία, να υποβάλει την παραίτησή του για αυτές τις εικόνες που βλέπουμε αυτές τις τρεις μέρες στους δείκτες, στους δέκτες της τηλεόρασής μας και των ηλεκτρονικών μας υπολογιστών, γιατί τα περισσότερα από εκεί τα βλέπουμε, είναι αλήθεια. Την ευθυξία, εγώ δεν λέω, μην την κάνετε δεχτή. Μην την κάνετε δεχτή την παρέτηση. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης, που έχει οδηγήσει τη χώρα σε αυτή τη γενικευμένη εικόνα ανασφάλειας, θα έχει την ευτυχία να υποβάλει την παρέτησή του ή όχι? Γιατί αν όχι, τότε έρχεσαι στα λόγια μας.
ότι τη βασική ευθύνη για αυτό το μπάχαλο δεν την έχουν οι υπουργοί της κυβέρνησης, αλλά την έχει ένας και μόνο ένας, ο πρωθυπουργός της χώρας, ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτός είναι ο υπεύθυνος για αυτή την εικόνα του διχασμού, την εμφυλιοπολεμική, την εικόνα του μπάχαλου και του χάου. Και την έχει την ευθύνη, διότι με την αλαζονία και την ανικανότητά του να διαχειριστεί μια κρίση που ήξερε ότι υπάρχει, δεν γεννήθηκε μετεκλογικά η κρίση, η προσφυγική. Με την ανικανότητά του λοιπόν και την αλαζονία του, έχει διχάσει τον ελληνικό λαό. Αλαζονία, ανικανότητα και θα προσθέσω και μία ακόμα, ένα ακόμα χαρακτηρισμό, ανευθυνότητα. Την ώρα που έπρεπε να πριτανεύει η εθνική ομοψυχία απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα, εσείς μετατρέπετε τα κριτικά νησιά μας του Βορειοανατολικού Αιγαίου σε πεδία εμφύλιας σύραξης. Χθες είχαμε για μία ακόμη φορά ρεκόρ παραβιάσεων και υπερπτήσεων στο Αιγαίο. Δεν σημαίνει ότι επειδή δεν το έπαιξαν τα κανάλια δεν συνέβη. Συνέβη. Την ώρα λοιπόν που η τουρκική προκλητικότητα έχει ξεπεράσει τα όρια, εσείς τι κάνετε? Εσείς οδηγείτε τα νησιά του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου στο χάος. Αυτό δεν είναι απλά ανικανότητα. Δεν είναι απλά ανοησία. Αυτό είναι ανευθυνότητα. Είναι εθνική ανευθυνότητα. Και σας καλώ άμεσα, άμεσα τώρα, να ανακρούσετε πριν. Να αλλάξετε τακτική. Είναι επικίνδυνο αυτό που κάνετε. Μετά από απίστευτες παλινοδίες, 7 μηνών στο προσφυγικό, πού ακριβώς καταλήξατε? Καταλήξατε να θυσιάσετε τα νησιά και να τα βυθίσετε στο χάος, μην τυχόν και μεταφέρετε το πρόβλημα στην υπόλοιπη επικράτεια. Είναι λογική αυτή. Να θυσιάσετε δηλαδή έναν μόνο από τους 12 δικούς σας περιφερειάρχες για να μην σας γκρινιάζουν οι υπόλοιποι 11. Αυτό κάνετε. Και νομοθετήσατε με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, ενώ ήταν ανοιχτή η Βουλή. Δεν είχατε καν το θάρρος να αναλάβετε την πολιτική ευθύνη της επίταξης ιδιοκτησίας εδώ στη Βουλή. Δεν θέλατε να το συζητήσουμε. Γιατί? Γιατί προφανώς φοβηθήκατε ότι θα είχατε διαρροές για άλλη μια φορά και δεν θα περνούσε. Η ευθύνη λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαμβάνω, ανήκει εξ ολοκλήρου και εφόσον κανείς υπουργός δεν έχει την ευτυχία της παρέτησης, εξ ολοκλήρου στον Πρωθυπουργό τον κύριο Μητσοτάκη και οφείλει να έρθει εδώ στη Βουλή και να την αναλάβει. Να έχει τα κότσια να έρθει εδώ στη Βουλή και να την αναλάβει. Εγώ, κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, σας καλώ για ακόμη μια φορά να πάρετε πίσω αυτή την πράξη νομοθετικού περιεχομένου της επίταξης. Να απομακρύνετε τις δυνάμεις καταστολής, τα ΜΑΤ, από τα νησιά. Να ανακαλέσετε το σχεδιασμό δημιουργίας φυλακών για πρόσφυγες στα νησιά, δίπλα στις ήδη υπεράριθμες δομές. Να ανακαλέσετε και αυτή την ρατσιστική αθλειότητα που εξτόμησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι δήθεν το κάνετε αυτό για να προστατεύσετε τους κατοίκους των νησιών από τον κορονοϊό. Είναι η απόλυτη ντροπή της Ευρώπης, της φιλελεύθερης Ευρώπης αυτή η δήλωση. Είναι αθλειότητα αυτό που διέπραξε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Να σταματήσετε λοιπόν. Δείτε το σε ευκαιρία αυτό που σας λέω. Να σταματήσετε αυτούς τους σχεδιασμούς, τους ανεύθυνους, της καταστολής εις βάρος των κατοίκων των νησιών άμεσα, και επειδή δεν είμαστε ίδιοι, επειδή εμάς δεν μας ενδιαφέρει προκειμένου να καταστραφείτε εσείς, να διακινδυνεύσουμε να καταστραφεί η χώρα ολόκληρη, σας ξαναλέμε. Πάρτε πίσω την πράξη νομοθετικού περιεχομένου και τον αυταρχισμό και ελάτε να συμβάλλουμε όλοι μαζί στην κατάρτιση ενός αναγκαίου εθνικού σχεδίου για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης. Με όποιο τρόπο θέλετε. Κατηδίαν συνάντηση θέλει ο Πρωθυπουργός. Θα είμαι εκεί.
να συγκαλέσει Συμβούλιο Αρχηγών ό,τι θέλει. Αλλά πρώτα θα πάρει πίσω αυτή την αδιέξοδη στρατηγική. Και βεβαίως, μέσα από διάλογο, να στηρίξουμε μια προσπάθεια. Είναι εθνικό θέμα, είναι κρίσιμο θέμα. Και να στηρίξουμε και την προσπάθεια στην Ευρώπη να διεκδικήσουμε να αλλάξει αυτή, να αλλάξει η συνθήκη του Δουβλίνου. Διότι δεν μπορεί στην τελική ανάλυση, να το πω και πιο κατανοητά για όλους σας, να θες να διεκδικήσεις στην Ευρώπη αλληλεγγύη και στήριξη της Ελλάδας, ενώ την ίδια στιγμή εσύ δεν δείχνεις αλληλεγγύη και στήριξη στους νησιώτες και στα νησιά. Το ίδιο ακριβώς που θες να διεκδικήσεις στην Ευρώπη, αυτή τη στιγμή το κάνεις από την ανάποδη στα νησιά. Είναι δυνατόν? Να διανόητο αυτό το πράγμα. Σταματήστε λοιπόν να θέτετε σε διακινδύνευση την κοινωνική και εθνική συνοχή πριν τα πράγματα γίνουν χειρότερα και εμείς θα είμαστε εδώ. Αλλά όσο συνεχίζετε αυτή την αδιέξοδη πολιτική, να ξέρετε ότι θα μας βρείτε απέναντι. Έρχομαι τώρα στο νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό. Κύριε Βρούτση, σας βλέπω πολύ χαρούμενο τώρα τελευταία. Νομίζω ότι έχετε την αίσθηση ότι φέρνετε μια μεγάλη μεταρρύθμιση, ότι είστε μεγάλος μεταρρυθμιστής. Στα καφενεία όμως που οι συνταξιούχοι μαζεύονται, μόλις θα δούνε τι ακριβώς συμβαίνει στις συντάξεις τους, αυτό το οποίο θα πούνε, γιατί εκεί μιλάνε λαϊκά, θα πούνε μια τρύπα στο νερό ότι κάνετε, όχι μεταρρύθμιση. Και το πρόβλημα για σας είναι ότι τους γεμίσατε, πώς το λένε, τους φουσκώσατε τα αυτιά, τα μυαλά. Τους φουσκώσατε τα μυαλά. Διότι παρακολουθούσαν οι άνθρωποι τις πρωινές τηλεοπτικές εκπομπές, εκεί όπου δεν χάνατε ευκαιρία να παρευρίσκεστε, και είχαν την αίσθηση ότι θα δουν αυξήσεις μεγάλες όλοι τους. Πού είναι λοιπόν οι αυξήσεις αυτές? Εσείς έχετε προβλέψει συνολική συνταξιωτική δαπάνη για το 20 μικρότερη κατά 200 εκατομμύρια ευρώ από το προηγούμενο έτος. Πώς γίνεται λοιπόν να δίνετε αυξήσεις δίνοντας λιγότερα λεφτά? Αυτό πρέπει να το εξηγήσετε, διότι ούτε ο μάγος Μάικ Λαμάρ να ήσασταν δεν θα το καταφέρνατε αυτό. Και ξέρετε κάτι, αυτό δεν μπορεί να μείνει και για πολύ καιρό κρυφό από τον κόσμο. Ο συνταξιούχος νομίζετε ότι μπορεί να παραπλανηθεί με εικονικούς δείκτες και πίνακες τηλεοπτικών εκπομπών? Εσείς λοιπόν, αυτό που κάνετε τώρα, γι' αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, είναι ότι ουσιαστικά νομοθετείτε μνημονιακές πολιτικές μετά το τέλος των μνημονίων. Και είπα και νομίζω στην προηγούμενη ομιλία μου στη Βουλή ότι ο σκληρός πυρήνας της πολιτικής σας είναι ο πυρήνας του νέου φιλελευθερισμού, που ήταν και στα μνημόνια. Είναι η απορρίθμιση των εργασιακών σχέσεων και το χτύπημα των συλλογικών συμβάσεων. Είναι η υποβάθμιση του σώματος επιθόρησης εργασίας και η ενθάρρυνση της παραβατικότητας στην αγορά εργασίας, που αποτελεί και βασική σας δέσμευση απέναντι στα εργοδοτικά συμφέροντα. Είναι οι ανετιολόγητες και ομαδικές απολύσεις που βρίσκονται στον ιδεολογικό σας πυρήνα. Είναι η παναχώρηση ακόμα και από την προεκλογική σας δέσμευση για αυτή την έστω και ανεπαρκή κατ' εμάς αύξηση του κατώτατου μισθού. Και με το σημερινό νομοσχέδιο έρχεστε να διαψεύσετε και τις όποιες ελπίδες εσείς είχατε δημιουργήσει, βάζοντας πολύ ψηλά τον πήχη και περνάτε από κάτω τις ελπίδες των συνταξιούχων. Θέλω να σας θυμίσω ότι πέρυσι ψηφίσαμε το νομοσχέδιο την Άνοιξη και το ψηφίσατε κι εσείς, που έφερνε την 13η σύνταξη ως μόνιμο μέτρο. Και για να είμαστε ακριβείς, ήταν μια ολόκληρη σύνταξη για τους χάμηλους συνταξιούχους και όσο ανέβαινε η κλίμακα ήταν αναλογική, σύμφωνα με τις αντοχές της ελληνικής οικονομίας. Και αυτό, για να ξέρουμε τι λέμε σε σχέση με τις αντοχές της ελληνικής οικονομίας που είχε αναπτύξει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, η ελληνική οικονομία άντεξε, όπως φάνηκε. Άντεξε και την αύξηση του κατώτατου μισθού, που λέγατε ότι δεν θα αντέξει, και την κατάργηση του υποκατώτατου, που λέγατε ότι δεν θα αντέξει, και την επιστροφή της μόνιμης 13ης σύνταξης, σε αυτά τα επίπεδα που μπορούσαν, με προοπτική
να αυξηθεί το ποσό και να γίνει ολόκληρη για όλους όσο θα καλυτερεύουν τα δημοσιονομικά της χώρας. Τότε λοιπόν, σας θυμίζω, ότι επιδιώξατε να στρέψετε εναντίον της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ όσους συνταξιούχους δεν έλαβαν ολόκληρη τη σύνταξη αυτή. Και τι δεν είπατε τότε. Και τι δεν είπατε. Ψευτιά είπατε. Προεκλογικό φιλοδόρημα είπατε. Και τι δεν είπατε. Την ψηφίσατε όμως παρόλα αυτά. Την ψηφίσατε. Και παράλληλα, όχι μόνο την ψηφίσατε, αλλά εξαγγείλατε και την διατήρησή της, εφόσον εκλεγόσασταν, για να μην δυσαρεστήσατε τους χαμηλοσυνταξιούχους. Και πράγματι, οι συνταξιούχοι και οι οικογένειές τους, σε μεγάλο βαθμό θα έλεγα, πίστεψαν τις προθέσεις σας. Ή τουλάχιστον πίστεψαν ότι θα την εισπράττουν αυτή τη 13η σύνταξη, ανεξαρτήτως ποιο κόμμα θα βρίσκεται στην κυβέρνηση. Και σήμερα έρχεστε εδώ και σαν να μην συμβαίνει τίποτα, τι λέτε. Δεν υπήρξε ποτέ αυτή η σύνταξη. Ποτέ. Και αυτοί που πίστεψαν, που σας άκουγαν να λέτε εφόσον την ψηφίσαμε θα τη διατηρήσουμε, και υπάρχουν και οι δηλώσεις όλων σας. Τι θα γίνει αυτοί που πίστεψαν. Αυτοί που πίστεψαν τους λέτε τώρα ασπρόσεχαν. Ασπρόσεχαν. Και δεν καταργείται όμως μόνο τη 13η σύνταξη. Παίρνετε από τους χαμηλοσυνταξιούχους από όπου αλλού βρείτε. Γιατί με αυτό το νομοσχέδιο όσο πιο χαμηλή θα είναι η σύνταξη, τόσο πιο μεγάλο ψαλίδι θα πέφτει. Στην αναλογιστική μελέτη που κατέθεσε ο κύριος Βρούτσης, προβλέπεται ότι η μέση ετήσια σύνταξη μετά την ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου θα είναι μειωμένη σε σχέση με το ισχύον σύστημα και θα είναι μειωμένη για τα επόμενα 20 χρόνια. Θα είναι μειωμένη κάθε χρόνο μέχρι το 2040. Και αυτό προκύπτει από τα δικά σας στοιχεία, κύριε Βρούτση, και το καταθέτω κιόλας. Πάμε παρακάτω. Λέτε στους συνταξιούχους ότι προβλέπετε αύξηση των ποσοστών αναπλήρωσης για όσους από αυτούς έχουν από 30 μέχρι 40 έτη ασφάλισης. Και εδώ τους παραπλανάτε. Όσοι συνταξιοδοτήθηκαν μέχρι το 2016 δεν θα δουν καμία διαφορά. Οι αυξήσεις που τους τάζετε θα είναι λογιστικές, καθώς η αύξηση αυτή δεν θα υπερβαίνει την προσωπική διαφορά με την οποία προστατεύτηκαν οι καταβαλλόμενες συντάξεις κατά τον επαναυπολογισμό. Αυτοί που θα δουν μια μικρή αύξηση, για να είμαι και απόλυτα δίκαιος, στην κύρια σύνταξη, θα είναι μονάχα 70.000 περίπου συνταξιούχοι από τα 2,5 περίπου εκατομμύρια. Αλλά και αυτή την αύξηση τους την έχετε πάρει εν μέρει από την άλλη τσέπη με την κατάργηση της 13ης σύνταξης. Και ποιοι είναι εν τέλει αυτοί που θα πάρουν αυξήσεις 250 ευρώ, όπως διαβάζαμε στις εφημερίδες και ακούγαμε στα κανάλια, εν τέλει αυτοί θα είναι λίγα ενδεχομένως μεγαλοστελέχη πολυεθνικών τραπεζών και ίσως κάποια από τα golden boys που φτιάχνετε στους δημόσιους οργανισμούς. Και αυτό το λέω διότι δεν μπορούμε να βρούμε ποιοι άλλοι εργαζόμενοι με 40 χρόνια ασφάλισης όπως απαιτείται θα βγαίνουν στη σύνταξη έχοντας μέσο μισθό 3.500 ευρώ το μήνα. Ξαναλέω, μέσο μισθό 3.500 ευρώ στην Ελλάδα της δεκαετούς κρίσης. Με δυο λόγια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της συμπολίτευσης, κάνατε όλον αυτόν τον χαμό. Βγήκατε καμιά πενταριά φορές σε πρωινές εκπομπές να δημιουργήσετε εικόνα εφορίες στο σύνολο των συνταξιούχων, για να δώσετε τελικά αυξήσεις μονάχα στους λίγους που βγαίνουν στη σύνταξη με μέσο μισθό 3.500 ευρώ. Για αυτούς νομοθετείτε σήμερα. Την ίδια στιγμή όμως, αδικαιολόγητα και βία, για όσους έχουν ένσημα πάνω από 40 έτη, έχουμε μείωση των ποσοστών αναπλήρωσης. Το ετήσιο ποσοστό αναπλήρωσης για αυτούς μειώνεται απότομα από το 2% στο 0,5%. Και πάμε τώρα στις επικουρικές. Οι αυξήσεις αφορούν τις συντάξεις πριν από το 2016. Για όσους είχαν άθροισμα κύριας και επικουρικής πάνω από 1.300 ευρώ. Στους οποίους όμως δίνεται αυξήσεις με το ένα χέρι
και με το άλλο χέρι, καταργώντας την 13η σύνταξη, τις παίρνετε. Συνολικά, 800.000 χάμηλος συνταξιούχοι θα δουν μια ολόκληρη σύνταξη να κάνει φτερά και 1,7 εκατομμύρια θα δουν την αναλογική σύνταξη που τους είχαμε δώσει εμείς να εξαφανίζεται. Συμπέρασμα. Για πρώτη φορά στην νεότερη ελληνική ιστορία, υπό κανονικές συνθήκες και χωρίς την πίεση καμίας τρόικας και χωρίς κανένα δημοσιονομικό κίνδυνο εκτροχιασμού, κόβεται συντάξεις. Όλες τις προηγούμενες φορές υπήρχε δικαιολογία. Σήμερα δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Είναι επιλογή σας. Κόβεται συντάξεις χωρίς μνημόνια, αλλά από ιδεολογία. Αυτό κάνετε με το σημερινό νομοσχέδιο. Πάμε τώρα στο θέμα των εισφορών. Εδώ εισάγεται μία ακραία αδικία εις βάρος των κοινωνικά αδύναμων. Εισάγεται την αποσύνδεση των εισφορών από το πραγματικό εισόδημα. Άρα, ανεξαρτήτως εισοδήματος, θα υπολογίζονται οι εισφορές. Δηλαδή, έχοντες και μη έχοντες, όλοι στο ίδιο τσουβάλι. Και τι συμβαίνει? Οι εισφορές αυξάνονται για το 90% των ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων. Η αύξηση θα είναι της τάξης του 20%, δηλαδή 35 ευρώ το μήνα ή 420 ευρώ το χρόνο συνολικά. Η κατώτατη εισφορά από τα 185 ευρώ σκαρφαλώνει στα 220 ευρώ. Συνεπώς, και να το πούμε σχηματικά, αυτός που λόγω εισοδήματος πλήρωνε τις χαμηλότερες εισφορές, τώρα θα πληρώσει παραπάνω. Και θα βρεθεί να πληρώνει τα ίδια με αυτόν που έχει πολλαπλάσια εισοδήματα. Αυτό τώρα εσείς πώς το ονομάζετε? Κοινωνική δικαιοσύνη πάντως αυτό δεν το λες. Ούτε δικαιοσύνη για όλους και ανάπτυξη για όλους, πώς το είπατε προεκλογικά, το λες. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτή είναι η ιδεολογία σας. Και για να δούμε λίγο και τι κάνετε με την περιβόητη μεσαία τάξη, στους ελεύθερους επαγγελματίες δίνετε στο σύστημα εισφορών την πιο άδικη μορφή φορολογίας. Αυξάνετε τις εισφορές για τους 9 στους 10, τους πιο αδύναμους από αυτούς. Και ταυτόχρονα εισάγετε την λογική της άδικης έμεσης φορολογίας, όπου φτωχοί και πλούσιοι πληρώνουν τα ίδια. Διαγράφεται κάθε έννοια δικαιοσύνης και αναδιανεμητικότητας. Και την έκπτωση στους λίγους και πλουσιότερους την πληρώνουν οι πολύ φτωχότεροι. Την πληρώνουν όμως επίσης οι μισθωτοί, για τους οποίους ισχύει η αρχή να καταβάλουν εισφορές ανάλογα με το εισόδημά τους. Το ίδιο ισχύει και για την πάγια εισφορά υγείας. Με δύο λόγια, το να ανακαλύπτετε τρόπους διεύρυνσης των ανισοτήτων, πράγματι είσαστε εξαιρετικοί. Σε αυτό θα πρέπει να σας δώσουμε συγχαρητήρια. Σε αυτό το νομοσχέδιο, λοιπόν, ευνοούνται τα υψηλά και πολύ υψηλά εισοδήματα. Τα χαμηλά, τα μεσαία, χάνουν. Και το ερώτημα, κύριε Βρούτση, είναι γιατί το επιλέγετε αυτό? Ποιος είναι ο λόγος? Για άλλη μια φορά θα το πω, δεν θα κουραστώ. Ο λόγος είναι ότι αυτός είναι ο πυρήνας των ιδεών σας. Αυτά πιστεύετε, αυτά πρεσβεύετε. Και είναι και η στρατηγική σας. Η απαξίωση του δημόσιου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης είναι στρατηγικός σας σχεδιασμός. Το λέγαμε και προεκλογικά. Μας θεωρούσαν κάποιοι υπερβολικούς. Και η απαξίωση αυτή έχει τους πολλούς να επιβαρύνονται άδικα, αλλά ξέρετε κάτι, έχει κάποιους να ωφελούνται. Δεν αδικούνται όλοι. Κάποιοι είναι ωφελημένοι. Και στους ωφελημένους εμείς κατατάσσουμε τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Γιατί η ελάφρυνση από εισφορές στα υψηλά εισοδήματα ασφαλώς και ευνοεί τη δυνατότητα των λίγων να κατευθύνουν τα χρήματά τους στην ιδιωτική ασφάλιση. Πέρυσι, τέτοιο καιρό, ο αρχηγός σας εδώ στη Βουλή μιλούσε για τέταρτο μνημόνιο. Τη στιγμή που η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ψήφιζε για πρώτη φορά μέτρα επεκτατικά και αποκατάστασης των αδικιών υπέρ του κόσμου της εργασίας, των ελεύθερων επαγγελματιών, των συνταξιούχων της μεσαίας τάξης. Αυτό που πάτε να κάνετε σήμερα, επιτρέψτε μου, είναι χειρότερο από αυτό που γινόταν την εποχή των μνημονίων. Πάλι εσείς θα κάνετε. Αλλά τότε
Εσείς τα κάνατε έχοντας μια δικαιολογία. Λέγοντας είναι ο Τόμψεν, είναι η Λαγκάρντ, είναι η Τρόικα, είναι οι δανειστές και με πιέζουν να επιβάλλω σκληρές μνημονιακές πολιτικές και να κόψω συντάξεις. Λοιπόν, σήμερα κανείς δεν σας επιβάλλει και γι' αυτό το λόγο είναι χειρότερο αυτό που κάνετε σήμερα. Αλλά για να απαντήσω και στα περί τετάρτου μνημονίου που έλεγε ο κ. Μητσοτάκης πέρυσι τέτοια εποχή. Αν υπήρξε ποτέ, που δεν το θεωρώ και απίθανο να υπήρξε, στα διεστραμμένα μυαλά κάποιων εκ των δανειστών μας, η σκέψη η χώρα να συνεχίσει στο μνημονιακό μονοπάτι, παρά το ότι κατάφερε να κάνει τόσα πολλά μεταρρυθμίσεις, να ολοκληρώσει το πρόγραμμα. Υπήρξε σε κάποιον το διεστραμμένο μυαλό. Κάποιοι προτείνανε μάλιστα και ως εθνική λύση την πιστολεπτική γραμμή. Και κάποιοι μιλάγανε για τέταρτο μνημόνιο. Αν λοιπόν υπήρξε ποτέ στο διεστραμμένο μυαλό των δανειστών μας, έχουν κάποιοι από αυτούς συνταξιοδοτηθεί τώρα, το τέταρτο μνημόνιο, αυτό ακριβώς θα εμπεριείχε. Αυτή τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση θα εμπεριείχε. Μια μεταρρύθμιση άδικη για τους πολλούς που ευνοεί τους λίγους. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ολοκληρώνω λέγοντας το εξής. Υπάρχει ανάγκη, εθνική θα έλεγα, η ελληνική κοινωνία μετά από 10 ολόκληρα χρόνια κρίσης να ανασυγκροτηθεί. Εσείς τους 7-8 πρώτους μήνες που κυβερνάτε, μετριέστε καθημερινά για το σχέδιο αντιμετώπισης κρίσεων που έχετε, για τις στρατηγικές σας, μετριέστε και με το σημερινό νομοσχέδιο. Και έχω την αίσθηση ότι ήδη, παρότι είναι μόλις 8 μήνες, στη συνείδηση της πλειοψηφίας κοινωνικής, ανεξάρτητα τι ψήφισε, ανεξάρτητα αν είναι δεξιή, αριστερή, κεντρώη, καταλήγεται λίγοι. Λίγοι για τη χώρα, λίγοι για τους πολίτες, λίγοι για τις μεγάλες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η ελληνική κοινωνία και η χώρα μετά την έξοδο από μια δεκαετή οικονομική κρίση. Απέναντι σε όλα αυτά, εμείς είμαστε εδώ όχι, επαναλαμβάνω, για να κάνουμε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση, αλλά για να δώσουμε λύσεις και διέξοδο στα μεγάλα διέξοδα στα οποία οδηγείται τη χώρα. Είμαστε εδώ με σχέδιο για ανάπτυξη και για περισσότερη δικαιοσύνη. Είμαστε εδώ για ασφάλεια και κοινωνική συνοχή. Είμαστε εδώ για ασφάλεια στην εργασία, ασφάλεια στο κοινωνικό κράτος, για εθνική και κοινωνική συνοχή, για προάσπιση των εθνικών μας συμφερόντων, για προάσπιση των κοινωνικών και ατομικών δικαιωμάτων. Στο τέλος της μέρας, ο κόσμος της εργασίας, οι νέες και οι νέοι, οι χαμηλόμισθοι και οι χαμηλοσυνταξιούχοι, η μεσαία τάξη που σήμερα βλέπει τις προσδοκίες που εσείς δημιουργήσατε να διαψεύδονται. Μην ανησυχείτε, ήδη έχουν αρχίσει όλοι οι πολίτες με δημοκρατικά αντανακλαστικά, όχι κατά ανάγκη αριστερή μόνο, να συγκροτούν αυτό που εμείς ονομάζουμε προοδευτική κοινωνική πλειοψηφία που θα οδηγήσει στην έξοδο μια ανίκανη και επικίνδυνη κυβέρνηση της οπισθοδρόμησης και του αυταρχισμού και θα οδηγήσει σε διέξοδο προοδευτικό και δημοκρατικό τον τόπο και τον λαό μας. Σας ευχαριστώ.